Κυρία Πρόεδρε, η υπερψήφιση της Επιτροπής Γιούνκερ είναι καλά νέα για την ελληνική οικονομία, γιατί ο κύριος Γιούνκερ έχει αποδείξει ότι είναι φιλέλληνας και έχει ενδιαφέρουσες ιδέες. Πρέπει όμως να κινηθούμε όλοι δυναμικά και αποτελεσματικά. Πρώτον, η κυβέρνηση της Ελλάδας πρέπει να γίνει πιο τολμηρή σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Δεύτερον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα πρέπει να σταματήσουν να λένε σε όλα όχι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν πιο αρνητικά στην υπόθεση του κυρίου Γιούνκερ από ότι οι πολιτικές τους ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτον, πρέπει να υπάρξει το επενδυτικό πρόγραμμα Γιούνκερ των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τέταρτον, πρέπει να γίνει η ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί για το ελληνικό δημόσιο χρέος μεταξύ της Ευρωζώνης και της ελληνικής κυβέρνησης. Μια ρύθμιση που θα πάει τις πληρωμές από τα 30 στα 50 χρόνια για να μπορέσει να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, αλλά και να πάρουν σε βάθος χρόνου πίσω τα λεφτά τους οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι που μας υποστήριξαν. Ευχαριστώ.